Πάμε τώρα, πάμε στα βαθιά νερά, πάμε σε αυτό που λέμε τι, εθνικά θέματα. Πάλι, πάλι απειλούν, πάλι λένε τα δικά τους και θα δούμε πού θα πάει αυτή η εξέλιξη, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Μάλιστα, είπε κύριε Γεωργιάδη, θα έρθουμε βράδυ κάποια στιγμή ο Ερντογάν και κάποιοι άλλοι πέριξ αυτού. Μαζί μα είναι, λοιπόν, παρακολουθείτε... είναι ο κύριο Δοσκοτόπουλο, ο διαθρολόγο. Μαζί μα είναι ο πτέραρχο. Καλημέρα σα. Καλημέρα, κύριε Πού θα πάει, κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να πω ότι εδώ ο πτέραρχο. Εάν παρακολουθείτε τα μέσα στην Τουρκία τι τελευταίε τρει μέρε, ναι. έχουν αφηνιάσει για το γεγονό ότι τα ελληνικά μαχητικά λόκαραν τα τουρκικά μαχητικά στο πρόσφατο επεισόδιο στο Αιγαίο με τα αμερικανικά αεροσκάφη. <χω> όπου δεν μπορούσαν να πιστέψουν οι Τούρκοι την ευκολία με την οποία η ελληνική πολεμική αεροπορία λόκαρε Στόχεσε ναι, δηλαδή ναι. και κλείδωσε, όπω λέμε, <coughs> τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, που σημαίνει ότι αν πατάγανε ένα κουμπί, τα ρίχναμε όλα. Η διαφορά πλέον ισχύει στον αέρα μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, η οποία μέρα με την ημέρα διευρύνεται. Γιατί εμεί παραλαμβάνουμε συνεχώ τα Ραφάλ και τα Viper. Κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδε, τη δομάδα καινούριο αεροσκάφο μπαίνει σε χρήση. Σε λίγου μήνε θα είναι πια τόσο μεγάλη διαφορά ισχύω στον ουρανό του Αιγαίου. Που, που ό,τι λένε οι Τούρκοι είναι μόνο για κομμωδία. Μόνο για κομμωδία. Λέει πρέπει να τα λένε και να Ελλάδα από μέσα τους. Άρα εμεί δεν ακολουθούμε τη ρητορική τη Τουρκίας. Τουρκία. Ακολουθούμε τον δρόμο που είχαμε ορίσει εδώ και καιρό. Και που αντιμετώπισε την κρίση των Εύρω στην αρχή τη θητεία ναι. της και την κρίση του Αιγαίου στην αρχή τη θητεία τη. Έκανε συμμαχία με τη Γαλλία. Πήρε τα Ραφάλ. Mm. Επιταχύναμε την έκδοση των Βάιπερ. Μπήκαμε τώρα στο πρόγραμμα F35 για να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και τα F35. Έχουμε ενισχύσει λέει, την αεροπορία μα και την ενισχύουμε διαρκώ σε βαθμό που η Τουρκία μένει πίσω. Όπω προθέσουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έγινε επίτιμο καθηγητή ο Ρόμπερτ Μενέντε ο Γερουσιάτη, ο πρώτο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Αμερικανική Γερουσία. Και εκεί ευθέω είπε ότι η Τουρκία είναι ένα αυταρχικό καθεστώ, δεν έχει σχέση με τις αξίες Φοβάστε κάτι και την δεν μπορεί, να πάρει, δεν μπορεί να πάρει, Όπλα υψηλή τεχνολογική αξία από την Αμερική. Μάλιστα. Φοβάστε κάτι από Ένα δηλαδή, το. Δηλαδή. Φοβάστε αυτό που είπε ο τον Εύρο. Ο κ. στη Βουλή ήταν απόλυτα σαφής σε ό,τι αφορά τον Εύρο. Κάτι σκαρώνουν εκεί στον εύρο η Τουρκία. Είναι προφανέ ότι... ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί του μετανάστε, ναι. του λάθρομετανάστε, αυτού του ταλέπωρου ανθρώπου, ω ένα όπλο υβριδικού πολέμου εναντίον τη Ελλάδα. Αυτή απειειει υβριδικό πόλεμο, που δεν το ξέρει πολλοί κόσμοι. Δεν είναι πόλεμο κανονικό, παίρνοντα το ατόμο να το απευβάλλω. Αλλά, αλλά βρίσκω ένα εναλλακτικό τρόπο, ένα πιο πονηρό τρόπο, για να εμπλέξω τη χώρα που έχω βάλει ω στόχο. Και εκεί είναι το... η ντροπή τη τις... αξιωματική αντιπολίτευση τη χώρα. Αυτό είναι ντροπή. Θα το που έκανε θα το εξή. Να έρθει και ο κύριο Πίτσο, περιμένω να το πω. Για το χρηματολόγιο τη Τουρκία. Διότι τι έκανε η Τουρκία, το καταλάβετε. Έχουμε βάλει εμεί το φράχτη. Τι κάνουν τώρα οι Τούρκοι, λοιπόν. Παίρνουν του μετανάστε, πάνε να του αφήνουν στι νησίδε πάνω, πάνω στον ποταμό του Εύρου, με σκοπό να προκαλέσουν την Ελλάδα να βγει να του μαζέψει. μόλι όλη να του μαζέψει, να βγουν α του στρατιώτε να πούνε Α, εισέβαλε η Ελλάδα στο τουρκικό, ε, τουρκικό έδαφο και να γίνει επεισόδιο. Σε αυτό το κόλπο του Ερτογάν, στο οποίο η Ελλάδα δεν τζήπησε ευτυχώ. Σύμμαχο του Εντοκάντανο ΣΥΡΙΖΑ! Δηλαδή για το Θεό, σα δηλαδή! Αυτά θα τα πείτε σε λίγο στον κύριο Σπίρτζη. Κύριε Δεσφωτόπουλε, η Ελλάδα λοιπόν mm -hmm. δεν ακολουθεί αυτή τη ρητορική και πολύ περισσότερο όταν έχει τα δίκια μαζί τη. <κυρίζει> ακολουθεί αυτό που είπε ο κύριο Δένδια, αυτό που έχει πει ο πρωθυπουργό επανειλημμένα. Δηλαδή και κάνουμε τη δουλειά μα αλλιώ. Σαφώ και έχουμε προφανώ αναβαθμίσει την αποτρεπτική μα ικανότητα. Εδώ για τον ευρυδικό πόλεμο θέλω να πω και κάτι άλλο στον Εύρο του 20 ναι. έγινε και κάτι πολύ ύπουλα από την Τουρκία. Δηλαδή? Προσπάθησε να αποσταθεροποιήσει την ελληνική πολιτεία, την ελληνική κυβέρνηση. Ήμασταν τότε, να θυμηθούμε, σε μια περίοδο Προστώ. που υπήρχε ένταση στα νησιά λόγω της παρουσίας υψηλού αριθμού ακόμα Μάλιστα. τότε ε, προσφύγων, μεταναστών κτλ. Με αποτέλεσμα, εάν πετύχαινε η Τουρκία το παιχνίδι του Εύρου, είναι εμφανές ότι θα είχαμε πια και πιθανά κρίση στην Ελλάδα. Ο υβριδικός πόλεμος λοιπόν των Τούρκων και κυρίως η, ε, το να τον προσπεράσουμε να αντιμετωπίσουμε ήταν για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής πολιτείας Τι φοβάστε κύριε Δεσποτόπουλε να γίνει στον Εύρω, διότι η ανησυχία είναι, είναι πραγματική. Ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο τι κάνουν οι Τούρκοι. Βρίσκω μια νησίδα, πάνω του να πάνω και σου λέει Βγάλε... Ξέρετε ε... κάτι, εγώ δεν φοβάμαι, δε φοβάμαι τους ε, Τούρκους. Ποιους? Εγώ φοβάμαι το κακό μας σε αυτό. Δηλαδή? δηλαδή θα πρέπει τα, όλα τα κόμματα στη χώρα να δείχνουν σε τέτοιε περιπτώσει αυτοσυγκράτηση. Το δείχνουν, ε? Να μην παρασυρώμαστε από τις παγίδες των Τούρκων. Δηλαδή για μένα, αν θέλετε, και δεν μιλάω κομματικά, δεν μιλάω πολιτικά, ναι. ξέρετε δεν το συνηθίζω, ήταν λάθο για μένα τη αντιπολίτευση να χαρακτηρίσει τουρκικό έδαφο έμεσα κάποιε ελέχτη ελληνικό, θα μπορούσαμε να είχαμε μπει σε μια αχρίαστη περιπέτεια. Μάλιστα. Δηλαδή, μα πετάει δολώματα η Τουρκία, δουλειά μα είναι να τα αγνοούμε. Να προχωρούμε εμεί τα ενεργειακά μα σχέδια με τι μεγάλε δυνάμει και με του γείτονέ μα στην περιοχή. Ναι. Έχουμε την Κύπρο μπροστά, αυτή τη στιγμή που είναι πιο μπροστά από εμά και έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να ισχυροποιηθεί και η δική μα θέση. Εμεί αυτά πρέπει να κοιτάμε και όχι να πέφτουμε τι παγίδε τη Τουρκία και να την ακολουθούμε στην ένταση. Κύριε Τέραρχε, πού είμαστε αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά την ισορροπία ε, δυνάμεων, ιδίω στον αέρα. Γιατί λέει ο Ερντογάν μπορεί να έρθουμε νύχτα. Σιγά τα αυγά. Το θέμα είναι ναι. πρώτον αν μπορούν να έρθουν νύχτα και... και δεύτερον θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα φύγουν κύριε αυτιά, διότι αυτή τη. Και στιγμή... γιατί λέει νύχτα, θα έρθουμε νύχτα. Ε, για να μην τους πάρουμε χαμπάρι. Έτσι το εννοεί ο Τούρκος. Μάλιστα. αλλά Ο Τούρκος ξέρει πολύ καλά ότι ανά πάσα στιγμή ό,τι και να κάνει ναι. η Ελλάδα... Τουλάχιστον με τα αεροσκάφη και με το ναυτικό, είναι εκεί. Εκεί που θα κάνει την παράβαση και την παραβίαση. Και αν ο Ερντογάν, κύριε Αυτιά, έχει την παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι εναντίον τη Ελλάδος, μια ακραία πρόκληση, θα την είχε ήδη κάνει. Ακόμη και τώρα δεν έχει ούτε Για τη δυνατότητα. Δεν το έχει κάνει. Και αν το κάνει γιατί στη θάλασσα. Ούτε στη θάλασσα θα γιατί. το κάνει. Διότι αυτή τη στιγμή ξέρει πολύ καλά ότι έχει προβλήματα, έχει τεράστιε αδυναμίε με τι κυρώσει, ναι. ξέρει τι δυνατότητε τη Ελλάδο. Ακόμη και τώρα με τα Block 52 Plus Advance και τα Mirage 2000 5 που είναι μια δύναμη με οπλικά συστήματα όπω είναι το σκάλ και το Exocet, ναι. δεν τολμάει, κυρία Αυτιά. Και αυτό που είπε ο κύριο Υπουργό. και αν αμολύσει το κόκκινο βαπόρι τώρα αυτό το ερευνητικό προ τα πάνω, εμεί τι κάνουμε. Δεν θα το κάνει. Γιατί. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν θα, δεν θα προκαλέσει περαιτέρω, Μάλιστα. διότι έχει πρώτον τα εσωτερικά προβλήματα. Και δεύτερο, έχει τα F16 και φοβάται επιπλέον κυρώσει, διότι τότε θα είναι πλέον ε, το τέλο του Ερντογάν. Και αυτή τη στιγμή δίνει έμφαση και ό,τι κάνει, το κάνει με το βλέμμα στραβεμένο στο εξωτερικό του. Και μην ξεχνάμε, είχαμε και την επιστολή από τον Υπουργό Οικονομικών προ τι εταιρείε ότι δεν θα πρέπει να συνεργάζεστε Μάλιστα. από τις Αμερικές, έτσι, να συνεργάζεστε με, 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 τη Ρωσία, διότι θα υποστείτε συνέπειες. Επομένως όλα αυτά τα λαμβάνει Ακριβώς. υπόψη. Κύριε Δοδονή, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, έχει εκφραστεί δημοσίω και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα ακολουθεί το διεθνέ δίκαιο. Ήδη με το μέρο τη έχει πάρει ε, ε, όλο τον κόσμο. Ε, δεν υπάρχει Υπουργό Εξωτερικών στον κόσμο, φίλε και φίλοι, που να κάνει αυτό εδώ. Που κάνει ο Τσαβούσογλου. Κοιτάξτε, έχει κάτσει μπροστά στο χάρτη σε τηλεοπτικό σταθμό στην Τουρκία εδώ και καιρό και λέει: Το μισό Αιγαίο είναι δικό μα. Ουδέποτε στην ιστορία του κόσμου υπουργό εξωτερικών έχει κάνει αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, ε, κύριε και, και, μιλούν, και μιλούν για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Και απ' την άλλη έχουν τον κύριο Τσαβούσοφ να λέει αυτά και τον κύριο Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό εταίρο, να δείχνει ένα χάρτη με Αιγαίο, το μισό Αιγαίο τρίκο σαν να λένε πολύ καλά κάνετε και έχετε στρατό στα νησιά γιατί σα απειλούμε. Αλλά μετά λένε δικό. προστατικοποίηση. Η στρατιά Αιγαίου όμω υπάρχει απέναντι. Ε, Ακριβώ. Άρα λοιπόν είναι τελείω αντιφατικό όλο αυτό. Όμω σε σχέση με τι κυρώσει που είπε ο νομίζω ότι η πείρα των κυρώσεων στη Ρωσία δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για κυρώσει στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω Εκτός από την παρούσα. Εκτό από τη Ρωσία η Τουρκία έχει κάποιον άλλο σύμμαχο. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Η Τουρκία πάντα παρουσιάζει τον εαυτό τη ω έναν παίκτη στην περιοχή. Όσο χάνεται η σταθερότητα όμω στην Τουρκία και βλέπετε που είναι ο πληθωρισμό, βλέπετε πώ είναι η πολιτική κατάσταση, έχουν εκλογέ την επόμενη χρονιά, ίσω και νωρίτερα. Χάνεται η αξιοπιστία τη. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Παρακαλώ. Παράς, δεν είμαι βέβαιο για το θέμα των κυρώσεων τόσο πολύ. Mm. Η κίνηση του υφυπουργού του Αμερικάνου <σχέρω> να ναι. πάρει τον ομολογό του και να του πει ότι ο τρόπο που η Τουρκία βοηθάει την Ρωσία να παρακάμπτει τι κυρώσει είναι βαθιά διασπαστικό και παράνομο και να δημοσιοποιηθεί αυτό το τηλεφώνημα είναι μια σαφή πρώτη. Επίσημη προειδοποίηση από τι ΗΠΑ ότι βλέπουμε αυτό που κάνετε και μα ενοχλεί πολύ. Επίση, να σα πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Όταν έγινε αυτό το λοκάρισμα των τουρκικών αεροσκαφών, τα ελληνικά αεροσκάφη, έγινε στο διάστημα μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Εκεί υπάρχει διαφωνία με την Τουρκία για το αν έχουμε ή όχι εμεί δικαιοδοσία. Όταν έγινε το λοκάρισμα, η τουρκική αεροπορία επικοινωνούσε με τα αμερικανικά αεροσκάφη για να ζητήσει την δική του συνδρομή και... εναντίον τη Ελλάδο. Για πρώτη φορά στην ιστορία τα αμερικανικά αεροσκάφη δεν, δεν απαντούσαν. Αναγνωρίζοντα εμέσω πλήν σαφώ ότι η Ελλάδα έχει δικαιοδοσία για τα 6 με 10 μίλια. Το... Ζήτησε η Τουρκία από την Αμερική. Αυτό λένε τα τουρκικά μέσα. Όχι, δεν δρομεί. Ένα λεπτό. Αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα. είναι όλα τα μέσα. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, το, ε, το, ε. Ε, το λέτε εδώ. Ε, κάποιοι δεν το ξέρουν. Οι, οι Τούρκοι ζητήσανε συνδρομή. Κάναν την παλιαθροπιά, ζητούσαν και συνδρομή. Και οι Αμερικανοί τι είπαν. Έχει δίκιο η Ελλάδα. Ω θέμα. Κύριε πρέπει αφιά. να θέμα, καταλάβουμε, θέμα, θέμα. πρέπει Για Να, να καταλάβουμε ότι αφαιρώ. οι σχέσεις, μας, ναι. μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα είναι οι καλύτερες που υπήρξαν ποτέ. Η πολυήμερος παρουσία του Μενέντε στην Ελλάδα, πήγε Αλεξανδρούπολη, ναι, φωτογράφηση, εξελίξεις. Και τα λοιπά, δείχνει το ενδιαφέρον. Ο Μενέντες δεν είναι απλώς ένας φίλος της ούτε ένας γερουσιαστής. Είναι ο πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Αμερικανική Γερουσία και, και ένα πάρα πολύ ισχυρό πολιτικό παράγων εκεί. Μάλιστα. Άρα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι εστιανομένη. Μη φοβάσαι την Τουρκία και πριν έρθει ο Συντήκο να πω γιατί ήθελα να το πω γιατί ήμουν χθε. Ναι, χρησιμοί. ναι, ναι. Πήρα μεγάλη ανάταση Γιώργο μου χθε. Προσκλήθηκα από το Σύλλογο των Απογόνων των Αγωνιστών του 2021 ναι. και ήμουν χθε σε ένα καταπληκτικό οικισμό του Παλούμπα στην ε, Ορεινή Γορτινία όπου κάναμε τα εγγένεια ανακενεσ... του ανακαινισμένου πύργου του στρατηγού μάλιστα. Πλαπούτα. Μάλιστα. μάλιστα. Λοιπόν, καλό του συμπολίτε μου όταν που ενδιαφέρονται για την ιστορία και τα ελληνοτουρκικά. Να πάνε από εκεί. Να πάνε στο Παλούμπα και να δουν τον πύργο του Πλαπούτα, όπου ήταν μέσα με τον Δημητράκη Πλαπούτα, ο Θοδωρή, ο Κολοκοτρόνη, ο Γιώργο του Μωριά και σχεδιάσαν την επανάσταση. Που τον στείλαμε φυλακή, τον Κολοκοτρόνη. Λοιπόν, και πάμε. τον μια λεξη να παμε στο κυριο ειναι μια προβλεπομενη ναι. Διαδικασία την οποία την ακολουθούσαμε, την ακολουθούμε και έτσι είναι όταν ένα αεροσκάφος εισέρχεται στο FIR χωρίς να πάρει άδεια, είναι άγνωστο, είναι εχθρικό σε αυτή την περίπτωση με την Τουρκία και απογειώνει τα αεροσκάφη τα mm. λοκάρουν δηλαδή, γιατί είναι α... και μια αποτρεπτική κίνηση. Δηλαδή παίξαν το κεφάλι τους κορώνα γράμματα. Αυτό δεν κάθε να δείτε, φορά έτσι. γίνεται αυτό και όταν τους εγκλωβίζουμε ναι. τότε τρέχουν πανικόβλητοι και φεύγουν προς την Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στον α, καθηγητή, τον κύριο Συρίγο υπουργό και καθηγητή, αλλά αυτή η ιδιότητα, κύριε Συρίγκο, του καθηγητή είναι. Παραμένει στον αιώνα των άπαντα γιατί είναι άλλη ε, ιδιότητα, είναι κατάκτηση γνώσης. Πού το πάει η Τουρκία. Μας έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Ότι πρώτο στόχο είναι τον Εύρω με τους μετανάστες και πρέπει να έχουμε το νου μας. Σαν τι σκέφτονται δηλαδή να κάνουνε. Λοιπόν, καταρχά, καλημέρα από το Δημαρχείο τη Ήδρα. Α, πολύ ωραία. Έχω έρθει εδώ πέρα για τα κουντουριώτια. Προ να τον κουντουριότη Κουντουριώτη, Προέδρου τη Ελληνική Δημοκρατία και του ανθρώπου που καταναυμάχισε του Τούρκου στην αυμαχία τη Έλλη. επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του ελληνικού στόλου στους Βαλκανικού πολέμου. Ε, αυτό που είπε ο κ. Δεσποτόπουλο ισχύει στο ακέραιο. Οι Τούρκοι μέχρι πριν τον Εύρο, Αμφισβητούσαν τμήματα ελληνικής επικράτειας, διεκδικούσαν τμήματα ελληνικής επικράτειας, αμφισβητούσαν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Στον Εύρο προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Βάλιστα. Και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο στοχεύουν να κάνουν. Σε αυτό αφορούσε το σχόλιο του Πρωθυπουργού. Τώρα, μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Διότι με βάση το νέο ημερολόγιο... Είναι οι ημερομηνίε όπου γίνεται ε, η ήττα του ελληνικού στρατού στο Αφιόν Καραχισάρ, το σπάσιμο του μετόπου και η υποχώρηση του ελληνικού στρατού προς τα παράλια. Όλο τον επόμενο μήνα θα ναι. πρέπει να περιμένουμε εξαιρετικά μεγάλη ρητορική ένταση εις βάρος μας με αφορμή αυτή την... με όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στην υγρασία μετά το μήνα θα ξαναγυρίσουμε στη συνήθεια ρητορική εντάσσεω, η οποία υπάρχει και η οποία δεν μα έχει εγκαταλείψει Ερώτημα. εδώ και δυόμισι-τρία χρόνια. Την τρέλα θα την κάνει στον Εύρο ξανά Α, ο Ερντογάν να στείλει όλου αυτού του ταλαιπωρημένου ανθρώπου, να του ενεργοποιήσει, να του δρομολογήσει κλπ. Ή φοβάστε κάτι άλλο στη θάλασσα, διότι αυτό είδε ψαχνό στο φυσικό αέριο τη Κύπρου. Και αν γίνει ένα τσάφ στην Κύπρο. Ο Εύρο ε, άντεξε σε στιγμή ευνηδιασμού, ναι. αποδεικνύοντα ότι είναι το πιο καλά φυλασσόμενο τμήμα τη ελληνική επικράτεια. Έκτοτε έχουν ληφθεί πολύ περισσότερα μέτρα. Ο Εύρο δεν διατρίεται. Πολύ απλά. Μάλιστα. Δεν μπορεί κάποιο να περάσει μέσα. Μπορούν να κάνουν διαφορέ πορβοκάτσει όπω αυτό που έγινε τώρα με, με του ανθρώπου, με την Ισίδα όπου εκεί αν όντω έμπαινε στην τουρκική νησίδα είχες μεθοριακό μάλιστα, επεισόδιο. Μάλιστα. Βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας. Τώρα, ότι κάτι προσπαθεί να κάνει, ναι. προσπαθεί να βρει άλλες μεθόδους, αλλά με την ίδια αυτό που έκανε το 2020 το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας, είδε ότι δεν του βγήκε, δεν θα το επαναλάβει. Θα προσπαθήσει να κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε το νου μας και παρακαλούμε προσεκτικά τι γίνεται από τον Εύρο σε όλο το μήκος των μικρασιατικών παραλίων. Ακριβώ για να αποφύγουμε τέτοιε καταστάσει. Είστε απόλυτα ευπρόσδεκτοι. Ω προ την αφής. Κύπρο. Ναι, ναι, ω προ την, την Κύπρο. Κύπρο ως προς την Κύπρο. Ε, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή κάνουν την πρώτη προσπάθεια γεωτρήσεω σε ένα σημείο που βρίσκεται εντό τη τουρκική παλοκρηπίδα. Σίγουρα δεν θα μείνουν εκεί. Θα προχωρήσουν ναι. σε άλλε περιοχέ. Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν τι δυνατότητε του πλοίου. Γι' αυτό και το παρακολουθούμε προσεκτικά για να δούμε τι γίνεται. Εάν ο Ερντογάν βρει ευκαιρία, θα προσπαθήσει να κάνει τη ζημιά. Μην έχουμε αμφιβολίες, παιδί Αχ. Γιατί είναι τόσο απελπισμένο εσωτερικά... Όταν λέτε ζημιά, τι εννοείτε, κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ. Θα δημιουργήσει πρόβλημα. Οπουδήποτε υπάρχει. Ο Ερντογάν αυτή Εκεί τη στιγμή. Εκεί τι θα πει στο... η Αμερική, η Γαλλία και οι υπόλοιποι. Τι θα κάνουνε. Ε, προ... Θα βλέπουν προ... τον Πρωτί... Ερντογάν να κάνει τα καμώματά του ή θα πούνε ΕΠ, σταματάς. Το μάθημα του Εύρου είναι σημαντικό. Δηλαδή... Πρωτίστω παίζει ρόλο τι θα κάνει εσύ. Μάλιστα. Εάν εσύ σταθεί εκεί μπροστά όπω σταθήκαμε στον Εύρο, ναι. θα έρθουν οι άλλοι και θα συμπαραταχθούν πίσω σου. Επομένω, εμεί φυλάμε τα σύνορά μα, προσέχουμε, στέλνουμε τα μηνύματα. Ακριβώ για να αποφύγουμε να περάσουμε το μήνυμα στον Ερδογάν. Μην μπει στη διαδικασία να σκεφτεί κάτι άλλο. Είστε απόλυτα σαφεί. Απόλυτα Ακούστε να δείτε. Άμα το κάνεις μια φορά, το κάνει εκατό φορές», έλεγε ο παππούς μου. Ε, και εννοούσε βέβαια τους, τους Τούρκους, γιατί είχαν ζήσει τότε πάρα πολλά. Αφού το έκανε στον Εύρο, κάπου αλλού θα κοιτάξει να το κάνει. Αλλά πρέπει να έχουμε το νου μα. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Αποκαλώ, Η ώρα κύριε. είναι 9 και 11 πρώτα α, λεπτά.